πλήρη στήριξη στον στενό του συνεργάτη, τον Υπουργό Εσωτερικών Σοηλού, παρήχε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ομίλια του πριν από λίγο, ο Τούρκος ηγέτης είχε δίπλα του τον Υπουργό Εσωτερικών, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αντιπολίτευση που ζητά την απομάκρυνσή του. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία. Άργησε βλαμπή, αλλά τελικά απάντησε, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες δηλώσεις έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος σχετικά με τον Υπουργό των Εσωτερικών, ο οποίος έχει στοχευτεί από την τουρκική μαφία, αλλά ο κύριος Ερντογάν αυτό που είπε, πέρα από το να στηρίξει τον κύριο Σοϊλού, είναι ότι το είδε όλο αυτό ως μια προσπάθεια, ως άλλη μια προσπάθεια, όπως είπε, να στριμώξουν την Τουρκία πολιτικά μέσω κάποιων εγκληματικών οργανώσεων, τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς. Και κάποιοι να αποκομίσουν κάποια πολιτικά ωφέλη από αυτό, όπως είπε. Είναι λοιπόν σαφές, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι πίσω από τις επιθέσεις που στοχεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα μας πρόσφατα, ο στόχος είναι να μαυρίσουν το μέλλον των νέων μας. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι θα βάλουμε τέλος σε αυτήν την ύπουλη επιχείρηση, όπως έχουμε χαλάσει τόσα χρόνια και άλλες παγίδες και άλλα παιχνίδια. Είπε ότι κανένα σενάριο δεν μπορεί να εμποδίσει τη χώρα μας να επιτύχει τους στόχους της και το έθνος μας γνωρίζει πολύ καλά, εκεί έριξε αιχμές προς την αντιπολίτευση, γνωρίζει πολύ καλά, είπε, ποιος περπατά δίπλα σε αυτό το οργανωμένο έγκλημα και δίπλα στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Και σε εκείνο το σημείο έδειξε την Meral Akşener, την ακροδεξιά ηγέτη, η οποία προφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, να θυμίσουμε, στη Ριζούντα, και επίσης έδειξε σε βίντεο και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Αξενέρ, όπως και των ηγετών του Φιλοκουρδικού Κόμματος. Και ο κύριος Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει εξαρθρώσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα του, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον και ότι πίσω από αυτές τις επιθέσεις που στοχεύουν τον Υπουργό των Εσωτερικών, όπως είπε, βρίσκεται η δυσφορία και για το κλίμα ειρήνης και ασφάλειας που έχει δημιουργήσει ο ίδιος τα τελευταία 19 χρόνια στη χώρα. Και μάλιστα, εκεί ήταν που στήριξε ουσιαστικά τον Υπουργό Εσωτερικών, λέγοντας είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα στον Υπουργό Εσωτερικών, και μάλιστα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη εισαγγελικές έρευνες και διώξεις κατά του αρχιμαφιόζου του Σεντάτ Πεκέρ. Τέλος να πω, Ευλαμπία, ότι πριν από λίγο είχαμε επιβεβαίωση και από την τουρκική πλευρά εδώ, από τον ίδιο τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι τελικά τη Δευτέρα έλαβε την πρόσκληση από την Ελλάδα και ότι τη Δευτέρα στις 31 Μαΐου θα πάω στην Ελλάδα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Άρα επιβεβαιώνεται η συνάντηση, το ραντεβού με τον Νίκο Δένδια την επόμενη Δευτέρα. Και οι πληροφορίες του Όπεν για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνονται. Πάντως, Μαρία, παρά τις αιτιάσεις του Ερντογάν, το γεγονός ότι καθυστέρησε να απαντήσει δείχνει πολλά. Να σε ευχαριστήσουμε.